Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Σώσαν εστί εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσας και της έντης μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Να κάτσουμε. Ο άνθρωπος, λέγει η Αγία Γραφή, ότι από τα δημιουργήματα του Θεού τιμήθηκε ιδιαίτερα, διότι έγινε άνθρωπος. Και διότι ο Θεός είχε προορίσει τον άνθρωπο, όχι έναν άνθρωπο, όλη την ανθρωπότητα, να φτάσει υποτασσόμενος θεληματικά στο δικό του θέλημα, να ομοιωθεί, να γίνει όμοιος με τον Θεό. Εγώ είπα, λέγει ο Δαβίδ, ότι θεΐεστε. Εγώ σας το είπα, ότι είσαστε θεοί. Δηλαδή, τώρα με τη λογική μας, τη δική μας λογική, πάμε να δώσουμε μία πραγματικότητα που την είχε ο Θεός και την έχει στο νου του συλλάβει. Δεν... Καλώς τον Δημήτρη. Λοιπόν, είχε, επαναλαμβάνω, μιλάμε πάντα σαν άνθρωποι για να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα που είναι ακατάλληλα στη λογική και πρέπει να κατέβουμε, και ο Θεός κατέβηκε για να μας ανεβάσει ψηλά. Και λέμε λοιπόν ότι ο προορισμός μας ευθύς εξ αρχής ήταν να ανέβουμε και μόνο να ανέβουμε και όχι να κατέβουμε. Και μάλιστα, όπως λέει το τροπάριο, εν της κατωτάτης της γης, της Αναστάσεως. Το τροπάριο λέει κατήρδες εν της κατωτάτης της γης και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους. Και εκεί λέει που κατέβηκες έκανες κομματάκια τις αλυσίδες που ήταν δεμένες οι ψυχές στον Άρη. Κατέβηκε λοιπόν ο Κύριος και λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός κατέβηκε αλλά και ανέβηκε. Είναι, λέει, ο καταβάς, το λέει σε μια επιστολή μέσα που ακριβώς δεν μπορώ να προσδιορίσω, λέει, αυτός εστίν ο αναβάς, αυτός είναι και ο καταβάς, λέει. Αυτός είναι που κατέβηκε, αυτός που ανέβηκε. Κάπου εδώ στον Χρυσόστομο, διαβάζοντας, είδα ότι εκεί που κατέβηκε,
αφού αυτός είναι ο παράδεισος, τα εσκοτισμένα της γης, τα βαθιά σκοτάδια, τα πίχτρα, αναγκάστηκαν να δεχθούν φως και να λάμψει σε εκείνους που ήσαν δεκτικοί του φωτός, σε εκείνους που είπαν ναι στο φως, είδαν το φως. Αλλά για να γίνει αυτό, το αναβάς συνέβη και το καταβάς, έπρεπε να γίνει, είπαμε και την περασμένη φορά, έπρεπε να γίνει μία μεγάλη προσφορά στον πατέρα του. Έπρεπε να γίνει μία μεγάλη, ανεπανάληπτη ή πλέον εκλεκτή των εκλεκτών προσφορά. Χωρίς την προσφορά προς τον πατέρα του δεν γινόταν τίποτα. Δεν θα ήταν δυνατόν να ανέβει ο Χριστός, ούτε να κατέβει. Με αυτή την προσφορά θέλω να το προσέχουμε, γιατί είναι παρμένα από εδώ μέσα, δεν είναι δικά μου πράγματα αυτά, γιατί ούτε καν μπορούμε να καταφανταστούμε εμείς αυτά που διαβάζουμε εδώ μέσα. Τα διαβάζουμε, τα μεταφέρουμε για να όλοι να φωτιστούμε, όλοι να φωτιστούμε. Έγινε λοιπόν προσφορά στον πατέρα. Η προσφορά αυτή ήταν ανεκτίμητη. Δεν υπάρχει απέναντι από την προσφορά κάποια εισάξια τιμή που να δοθεί ώστε να πει η προσφορά έκανε τόσο. Ανεκτίμητη η προσφορά που έδωσε ο Υιός στον πατέρα. Το ένα είναι αυτό, ότι ανεκτίμητη προσφορά, ανεκτίμητη. Δεύτερον, αυτός που την πρόσφερε την προσφορά και αυτός ήταν ανεπανάληπτος η αξία. Λέει, συμφώνησαν, λέει, επόλυσε ο προδότης σε ανθρωπάριο τη μεγάλη εβδομάδα τον ατίμητο. Επόλυσε τον ατίμητο και αλλού αναφέρει ότι ήταν εντελώς αγνή η προσφορά, εντελώς αγνή η προσφορά. Δεν μπορεί να καθοριστεί με ανθρώπινο μυαλό, όσο δυνατό και αν είναι και όσο φωτισμένο και όσο άγιο να είναι, δεν μπορεί να εκτιμήσει αυτή την αγνότητα της προσφοράς. Να έχουμε υπόψη μας λοιπόν και αυτός που την πρόσφερα ήταν ο Υιός του Θεού ανεκτίμητος και η προσφορά που προσφέρθηκε ήταν αγνή από πάση απόψεως. Αγνή από πάση απόψεως. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Κανονικά αμάρτησε ο Αδάμ. Ο πρωτόπλαστος αμάρτησε ο Αδάμ και έπρεπε ο ίδιος να πληρώσει το τίμημα της αμαρτίας. Έκανες παράβαση, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, κάθε παράβασης και παρακοή έλαβεν έρδικον μισθαποδοσίαν. Πιο απλά, έκανες παράβαση του νόμου. Όση είναι η παράβαση, τόση πρέπει να είναι και η πληρωμή σου, για να είναι ο νόμος δίκαιος. Για να είναι ο νόμος, λέει, δίκαιος, όση είναι η παράβαση που έκανες, τόσο πρέπει και να πληρωθείς. Πέστε μου τώρα εσείς,
πέστε μου τώρα εσείς. Η πληρωμή σε ποιον θα την κάναμε για την παράβασή μας? Στον εαυτό μας? Η πληρωμή θα γινότανε στον Πατέρα, σε αυτό που μας έφερε στον κόσμο. Ο Αδάμ σαν αμαρτωλός που παραβίασε, προσέξτε το καλά, παραβίασε το θείο θέλημα, που δεν υπολογίζεται πώς είναι η προσφορά αυτή του θείου θελήματος και εκείνο που μας έδωσε τις εντολές, πώς είναι η αξία. Ανταποκρίνεται σε αξία ίση του Αδάμ, ο Αδάμ, ώστε να προσφερθεί στο Θεό να πει παραβίασα τον νόμο σου, αξίζω τόσο όσο και ο νόμος που μου έδωσες. Είχε τόσο αξία ο Αδάμ? Σε καμιά περίπτωση. Σε καμία περίπτωση ο Αδάμ δεν ήταν ικανός, δεν είχε τη δύναμη, δεν είχε την αξία να αντιπροσφερθεί ώστε να επανορθώσει αυτό που έπραξε και να μάλιστα να είναι αντιπροσωπευτικά επανορθωτικό για όλο το ανθρωπίνο γένος, όχι τον εαυτό του μόνο. Διορθώνω κάτι που αυτομάτως θα ανεβάσει όλο το ανθρώπινο γένος. Δεν είναι το δυνατόν να κάνει κάτι τέτοιο ο Αδάμ. Γι' αυτό τη θέση του την πήρε ο Υιός του Θεού, που είχε την τιμή την ατίμητη. Και επειδή ήταν ατίμητη η τιμή του, και δεν μπορεί να προσδιοριστεί ποτέ σε όλες τις γενναίες η τιμή εκείνου που πρόσφερε το δώρο, τον εαυτό του δηλαδή ο Κύριος, πρόσφερε το δώρο. Τον εαυτό του το καθαρό, το αγνό, το πανάξιο, το πρόσφερε ο Κύριος. Αυτό που πήρε και δώρο ήτανε το ανθρώπινο σώμα που πήρε από την Παναγία. Φανταστείτε τι πρέπει να είναι η Παναγία. Φανταστείτε το καλά, για σκέφτε το καλά. Αγία Παναγία. Τι πρέπει να είναι η Παναγία που έφερε ένα ανεκτίμητο δώρο μέσα της, ένα θείο δώρο που στήθηκε μέσα στον Κύριο επί 9 μήνες και το πρόσφερε η Παναγία ως εκπρόσωπός μας. Η Παναγία είναι λοιπόν, όπως ξέρουμε, μετά την Αγία Τριάδα, η δεύτερη. Και για να γίνει αυτό που λέμε τώρα, λέμε Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Για να δείξουμε το μεγαλείο της θεότητας, ότι είναι απρόσιτη η θεότητα, απλησίαστη με το ανθρώπινο μυαλό. Η θεότητα είναι απλησίαστη με το ανθρώπινο μυαλό. Άσχετα ότι συγκατέβηκε για να πλησιάσουμε εμείς, αλλά με το μυαλό μας είναι απλησίαστη. Κατέβηκε λοιπόν από ψηλά και γράφει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος, πρόσφερε ο Υιός του Θεού, πρόσφερε λοιπόν τον πλέον εκλεκτό του ανθρωπίνου γένους στον Πατέρα του, και τόσο ευχαριστήθηκε για την προσφορά ο Πατέρας επειδή είχε ανεκτίμητη αξία αυτός που την πρόσφερε, ο Υιός δηλαδή, και επειδή το η προσφορά αγνή, ώστε έλαβε στα χέρια του ο Θεός το δώρο, και το τοποθέτησε δίπλα του, πλησίον του, το δώρο που του έδωσε ο Υιός.
Και είπε ο πατέρας, «Α, παιδί μου, μου έκανες τόσο ωραίο δώρο το ανθρώπινο σώμα που έλαβες από την Παναγία, κάθου εκ δεξιών μου», λέει ο Δαβίδ, προφητικά, 1080 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού, «κάθου εκ δεξιών μου, κάθεσε στα δεξιά μου και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός». Κάθισε, όχι ο Κύριος ως Θεός, είναι πανταχού παρών, αλλά το ανθρώπινο σώμα που πήρε από την Παναγία, το οποίο εθέωσε, το έκανε Θεό. Έτσι πως θα γίνουν τα σώματα τα δικά μας με τη δεύτερη παρουσία, που περιμένουμε την Ανάσταση του Κυρίου. Το εθέως, κάθε εκ δεξιών μου. Αυτά είναι συμβολικά, έτσι. Να ακούσω. Είναι συμβολικά αυτά, λέω. Όχι συμβολικά, πραγματικό. Δεν μιλάμε για συμβολισμό. Ο Χριστός και ο Θεός είναι ένα, είναι. Ο Χριστός και ο Θεός είναι μία θεότητα. Ένα πράγμα. Μία θεότητα, ένας Θεός. Δεξιά και λοιπόν, αριστερά. Δεν μιλάμε για τη θεότητα. Είπαμε, δανείστηκε. Αυτό είναι το μυστήριο, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Μη πολυπραγμώνει το μυστήριο, μην το φέρνεις βότα-βότα στο μυαλό σου το μυστήριο, που είναι κατανόητο. Το κατέβηκε. Το λέμε για να προσδιορίσουμε τι έγινε. Το μπήκε στην Παναγία και συνελήφθη, λέει, εκ Πνεύματος Αγίου. Το γεννήθηκε σαν άνθρωπος. Αυτό είναι μυστήριο. Μυστήριο είναι και η ανάβασή του. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, ψάχνεις, ερευνάς. Βρε άνθρωπέ μου, ποιος μπορεί να ερευνήσει το νου του Θεού. Ποιος μπορεί να ερευνήσει. Μήπως μπορεί να πει, λέει, απαντάω για να ξέρεις, μήπως μπορεί να πει το αγκείο, ένα βάζο που έχει φτιάξει ο αγκειοπλάστης, μπορεί το βάζο να πει στον αγκειοπλάστη, γιατί με έκανες έτσι. Αυτό μπορεί να κάνουμε και εμείς στον Θεό. Μπορούμε να πούμε κάτι. Το μόνο που να πούμε, σε ευχαριστούμε Θεέ μου πως έκανες τους ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε σαν έβαστο ψηλά. Για να δούμε όμως, είδαμε το ύψος που ανέβασε. Θα τα ακούσουμε μετά από μια εβδομάδα περίπου, 10 μέρες. Λέει, των μαθητών ορώντων σε ανελήφθης. Των μαθητών ορώντων σε ανελήφθης. Δηλαδή, την ώρα που σε έβλεπαν οι μαθητές και ήσουν μαζί παρέα τους, ανελήφθης στον ουρανό. Και μάλιστα λέει, δοξαζόν των αγγέλων. Κάνε χαρά οι άγγελοι. Όχι γιατί δεν είναι το Θεό να ανεβαίνει. Μα ο Θεός είναι πανταχού παρών. Επαναλαμβάνω, όχι γιατί δεν είναι το Θεό να ανεβαίνει. Είναι φοβερό. Είναι ασύλληπτα αυτά τα γεγονότα που άμα ο άνθρωπος τα μελετάει και κάθεται και εκεί να πει, Θεέ μου, τι είναι αυτό που μας έκανε αυτό τόσο μεγάλο καλό. Πήρες εμένανε και με ανέβασες εκεί πάνω. Το δικό μου ανθρώπινο σώμα και την ψυχή μαζί με, θα πάει πρώτα ψυχή, αν και μετά το σώμα μου το βάζει στα δεξιά του πατέρα σου. Αναλήθηση λέει. Και λέει των αγγέλων δοξαζόντων. Και έλεγαν οι άγγελοι, δόξαση ο Θεός. Αλλά είχε προηγηθεί ο Δαβίδ για αυτό το γεγονός. Ότι δόξαζαν οι άγγελοι. Κοιτάξτε, λέγει, το διαβάζουμε σε κάθε, το ψάλλουμε σε κάθε λειτουργία ή το διαβάζουμε. Δόξα ανυψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ανυψίστης Θεό. Οι άγγελοι το φώναξαν πότε? Την ημέρα της γεννήσεως. Θέλουμε να το καταλάβουμε. Γιατί φώναξαν δόξα ανυψίστης Θεό. Γιατί μέχρι πριν τη γέννηση του Κυρίου, οι άγγελοι ήσαν λυπημένοι. Στενοχωρημένοι, γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, στενοχωρημένοι άγγελοι.
πικραμένοι, γιατί ήταν υποχρεωμένος άγγελος να στέκει, λέει, με τη ρομφαία, το λέει η Γραφή, να στέκει με τη ρομφαία έξω από τον παράδεισο και να είναι κλειστός και να μην μπορεί να μπει μέσα κανένας από τους ανθρώπους, κανένας απολύτως. Και γι' αυτό ήταν πικραμένοι οι άγγελοι. Όταν όμως γεννήθηκε ο Κύριος, που λέει, είπε στην Παναγία ο Αρχάγγελος ότι θα γεννήσεις τον Υιόν του Θεού αφού συλλάβεις το Πνεύμα του Αγίου, που θα είναι και λυτρωτής του ανθρώπου, τότε μυρίστηκαν το μυστήριο της σωτηρίας μας οι άγγελοι. Και όταν γεννήθηκε, επειδή το είχαν μυριστεί, είπαν δόξα ανυψίστης Θεό. Ευχαριστήθηκαν οι άγγελοι, γιατί θα άνοιγε ο παράδεισος πάλι, όπως άνοιξε την ημέρα της ανύψεως, αφού ανέβασε το ανθρώπινο σώμα ψηλά. Επαναλαμβάνω, οι άγγελοι χάρηκαν. Και σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος κάτι πολύ θαυμαστό, λέγει. Ο πατέρας μου, λέει ο Κύριος, και ο ουρανός ολόκληρος, και ο ουρανός ολόκληρος μαζί με τον πατέρα μου, γεμίζει από χαρά. Γεμίζει, λέει, από χαρά. Προσέξτε το. Όταν ένας αμαρτωλός μετανοεί, χαρά γίνεται εν ουρανό, επί εννή αμαρτωλό μετανοούντι. Χαρά γίνεται, λέει, εν ουρανό. Και συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Άραγε μπορούμε να φανταστούμε πόση θα είναι η χαρά που δεν είναι, που δεν επιστρέψει τον άλλο ένας αμαρτωλός, αλλά πλήθος κόσμου. Για τον ένα γίνεται χαρά μεταξύ Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος και όλο του αγγελικού κόσμου. Για το σύνολο των σωσμένων, πόση άραγε θα είναι η χαρά. Το μυστήριο να ζούμε, να το ζούμε το μυστήριο. Είναι μεγάλο το μυστήριο αυτό που ο χριστιανός καλείται να ζει πάντοτε και ιδιαίτερα μέσα στη Θεία Λειτουργία και όταν διαβάζει τις γραφές. Γιατί όλα αυτά μυρίζουν σωτηρία ανθρωπίνης ψυχής, σωτηρία ανθρώπου γενικά. Κοιτάξτε κάτι, διαβάζουμε πολλές φορές, είμαι 70 τόσο χρόνια και έχουμε ακούσει τη λειτουργία ότι εκεί στο ψαλτήρι μέσα διαβάζει ο ψάλτης και λέει ότι «Κύριε, έχω πέσει», λέει ο Δαβίδ, «σε βαθύ λάκκο». Λάκκο κατωτάτο, λέει. Στο ψαλμό που λέει «Κύριε εισάγους προσευχής μου», το αναφέρει εκεί μέσα και λέει «Έχω πέσει, Κύριε, σε λάκκο κατώτατο, τόσο βαθιά που δεν υπάρχει πιο βαθιά». Έχω πέσει. Και αυτό το φωνάζει γιατί δεν είναι ο μόνος που έχει πέσει σε αυτό το λάκκο μέσα. Το βαθύ και δεν μπορεί να με βγάλει κανείς. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό η Γριούλα, που την έχω πει και άλλη φορά, που την είδε ο Γιώργο Παΐσιο στο λάκκο μέσα, στον τάφο μέσα, μισοσαπισμένη μετά από 3 χρόνια, επειδή έκανε προσευχή για να τη σώσει ο Κύριος, και του φώναζε από το λάκκο μέσα «Σώσε με, βγάλε με από εδώ μέσα». Μέσα από το λάκκο, το βαθύ που δεν έχει πάτο, άβυσσος, τόσο βαθιά. Και όταν βγήκε από το Θεό το χέρι ο άνθρωπος, ήταν δίπλα στο μεγαλύτερο ύψος, δίπλα στην Αγία Τριάδα. Από την Αγία Τριάδα μέχρι κάτω στον Άδη, προς Θεού. Αυτή η απόσταση είναι που κάλυψε ο Κύριος όταν σταυρώθηκε, όταν μπήκε στον τάφο, όταν κατέβηκε στον Άδη, από τον Άδη τον ανέβασε πάνω, πάνω, πάνω εκ δεξιών του Πατρός. Άμα θέλουμε καταλαβαίνουμε το τι μας περιμένει. Και βάζουμε και λίγο τα ποδάρια μας να σταθούμε όρθιοι. Ας πέφτουμε, δεν πειράζει, θα σηκωνόμαστε, θα σηκωνόμαστε. Από το κατώτατο λάκκο.
Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ο Δαβίδ ο προφήτης που είχε αποκαλύψει σαν προφήτης, είχε αποκαλύψεις πώς θα το κάνουμε για το πράγμα. Και κάθε Άγιος του Θεού, ο Θεός τον αξιώνει να δει αυτά που δεν βλέπουμε εμείς. Για να τα μεταφέρει σε εμάς, ώστε να συμμαζευόμαστε λίγο-λίγο, λίγο-λίγο να συμμαζευόμαστε και να προχωράμε βήμα-βήμα. Λέγει λοιπόν ο προφήτης, ο άνθρωπος Κύριε παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Λέγει, μπήκε, υπάρχουν τα άλλα ζώα, τα κτίνη, τα θηρία, οι καμήλες, τα λιοντάρια, τα γαϊδούρια, όλα αυτά και άλλα ζώα πιο βρώμικα ακόμη, μέσα ανακατεύθηκε με τα ζώα και ο άνθρωπος σαν τα ζώα σε συμπεριφορά με μυαλό τιμημένος, με μυαλό τιμημένος που χάρη σε αυτό και στην ελευθερία του μοιάζει με το Θεό. Μοιάζει με το Θεό. Μπήκε λοιπόν ανάμεσα στα ζώα και έγινε όμοιος με αυτά. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, όχι, προς Θεού. Το όμοιος δεν σημαίνει έγινε όμοιος, αλλά κατώτερος από τα ζώα. Το ζώο παραμένει σταθερά ίδιο, γιατί είναι ζώο. Όταν εσύ λοιπόν είσαι, έχεις τιμηθεί με νου και με ανεκτήμητη αξία και φτάνεις να γίνεις ζώο στη συμπεριφορά, κατεβαίνεις από ένα ύψος, γίνεσαι κατώτερος. Πέφτεις μες στο λάκκο, που λέει ο Δαβίδ. Πέφτεις μες στο λάκκο, γιατί δεν ζεις μόνο τη ζωή του κτίνους, αλλά γίνεσαι χειρότερος από αυτά. Χειρότερος από αυτά. Και όχι μόνο, αναφέρει ορισμένα παραδείγματα ο Χρυσόστομος και λέγει το εξής, ότι ένας Ευαγγελιστής γράφει ότι βρήκε ο Κύριος, μάλλον η Παναγία με τον Ιωσήφ, κλειστές όλες τις πόρτες και πήγε στο σπήλαιο εκεί που κατοικούσαν ζώα. Όνος, αγελάδα και λέει μόλις τον είδανε λέει τα ζώα είπαν ο δημιουργός μας καταλάβαινε τα ζώα ότι μπήκε μέσα στο αφεντικό να κάνουμε στην πάντα αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε το παγνί μας να κάνουμε στην πάντα. Έγνω ο βούς των κτισάμενων, λέει, γνώρισε το βόηδι τον κτήτορα, το κτήτορά του, αυτόν που τον έφτιαξε. Έγνω ο βούς, γνώρισε και ο όνος του γαϊδούρι τη φάτνη του Κυρίου του και του είπανε σε ευχαριστούμε. Απέδωσαν ευχαριστίες γιατί καταδέχθηκε να πει μέσα στο δικό του σπίτι εκεί που ζουν τα ζώα. Και αυτό μόνο. Ο Ισραήλ δε με ουκ έγνω. Λέει, ενώ τα ζώα με αναγνώρισαν, οι άνθρωποι και πρώτα αυτοί από τους οποίους κατάγεται, σαρκικά τους Εβραίους, δε με γνώρισαν. Γιατί μου κλείσανε την πόρτα όλοι. Μου την κλείσανε την πόρτα. Αυτό λέει ο Χρυσόστομος, σημειώστε το, αυτή η συμπεριφορά σημαίνει είμαστε αχάριστοι. Αυτό σημαίνει. Σημαίνει αχαριστία. Σου προσφέρω και εσύ μου κλείνεις και την πόρτα για την ευεργεσία που σου κάνω, άρα είσαι αχάριστος. Τα ζώα όμως το κατάλαβα, λέει. Έγνω βούς των κτισάμενων και ο όνος τη φάτνη του Κυρίου του και το γαϊδούρι γνώρισε τη φάτνη του αφεντικού του.
Συμπεριφορά λοιπόν αχαριστίας, λάκος κατώτατος είναι αυτός. Είναι χώρος που πιο βαθύς δεν υπάρχει. Θέλεις να δεις ότι είμαστε πιο ανόητοι από τα πτηνά. Πιο ανόητοι και από τα πτηνά. Ο προφήτης Ιερεμίας στο 8ο κεφάλαιο γράφει στο στίχο 7. Τριγών και χελιδών, στρουθία αγρού έγνωσαν καιρούς εισόδους αυτών. Το τριγώνι και το χελιδόνι και τα σφουργητάκια, τα στρουθία, γνωρίζουν τον χρόνο που έρχονται στον κόσμο. Τα εισόδους, εισόδος είναι που ερχόμαστε στον κόσμο. Γνωρίζουν, λέει, δηλωτικό, αυτό είναι δηλωτικό, αυτό φανερώνει ότι μας έφερε, ας μην έχουν νου και γνώση, όμως με ένα τρόπο αισθητικό, πώς θα το πούμε, τα ζώα νιώθουν να πούνε ευχαριστώ σε αυτό που τα έφερε στον κόσμο, αφού γνωρίζουν την είσοδό τους, ότι κάποιος μας έφερε. Λέει, γνωρίζουν την είσοδο, σημαίνει ότι κάποιος τα έφερε και δεν γνωρίζουν ότι ήρθαν στον κόσμο. Λοιπόν, ο λαός δε ουκ έγνω τα κρίματά μου. Οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν τι τους έχω δώσει για να έρθουν να με ανταμώσουν τα κρίματά μου, τους νόμους μου, τίποτα από αυτά, μηδέν. Και στο βιβλίο των Παροιμιών, Παλαιά Διαθήκη, υπάρχει το εξής σημαντικό. Επειδή ο άνθρωπος εμφανίζει μία θεληματική οκνηρία, τεμπελιά, θεληματική τεμπελιά, σε όλα τα άλλα μπορεί να είναι πρόθυμος, αλλά στο θέμα της σωτηρίας του φανερώνεται ως τεμπέλης πρώτου μεγέθους, τεμπέλης πρώτου μεγέθους. Άσε με ήσυχο, τα ξέρω όλα, πήγαινα μικρό στην εκκλησία, τα έμαθα και ούτω καθεξής. Μία αρνητική στάση τεμπελιάς πέρα για πέρα, καμιά εργατικότητα γύρω από τη σωτηρία του, καμία, για να ανοίξει τα μάτια του σε ένα μεγάλο ποσοστό άνθρωπος. Βλέποντας αυτά, γνωρίζοντας αυτά, η Γραφή, η οποία αποτυπώνει το θέλημα του Θεού, γράφει: «Τεμπέλη άνθρωπε που δεν νοιάζει για τη σωτηρία σου, ήθη προς το Μέρμιγκα ο Κνηρέ, ήθη, πήγαινε και κοίταξε τον Μυρμήγκη, τεμπέλη, και ζήλωσον ειδώντας οδούς αυτού». Και αφού δεις τι κάνει το μυρμήγι για να ζήσει σαν μυρμήγι, κοίταξε τι κάνει. Εργάζεται άοπνα, δεν κουράζεται. Μπορεί ένα κομματάκι σποράκι που είναι δεκαπλάσιο από το μυρμηγάκι να το μεταφέρεις, αφού είναι βουνό για αυτό σε βάρος, να το κουνήσει μία, να το κουνήσει δύο, όλη η μέρα να το κουνάει, πρέπει να το πάει στην τρύπα. Εσύ ρε άνθρωπε τεμπέλη, δεν το βλέπεις το μυρμήγκι τι κάνει. Εσύ δεν καλείσαι σε το μυρμήγκι να κουβαλήσεις το βάρος, το τόσο μεγάλο. Εσύ καλείσαι λίγο να πεις ένα ναι, και εγώ με τη δική μου δύναμη θα κουνήσω το βουνό που λέγεται σωτηρία δική σου, που λέγεται αμαρτία. Κοίταξε λοιπόν το μυρμήγκι τι κάνει. Εσύ γιατί δεν θέλεις να κάνεις ούτε ένα ελάχιστο από αυτά που κάνει το μυρμήγκι σε συμπεριφορά? Ήθη προς το Μέρμιγκα ο Κνηρέ και ζήλωσον ειδώντας οδούς αυτού και γεννού εκείνου σοφότερος. Λέει, αφού δεις τι κάνει το μυρμήγκι και το ζηλέψεις με την καλή έννοια και αρχίσεις τη τακτική να εργάζεσαι και εσύ πάνω στο θέμα σωτηρίας σου, θα γίνει σοφότερο από το μυρμήγκι. Γιατί έως τώρα, αφού δεν το καταλαβαίνεις αυτό, είσαι κατώτερος του μυρμηγκιού. Κατώτερος του μυρμηγκιού. Ρε αδέρφια μου,
άμα εξετάσουμε πώς ασχολούμεθα την ημέρα για το θέμα σωτηρίας μας, θα πρέπει να λιώνουμε. Να λιώνουμε για το θέμα σωτηρίας. Είναι το μοναδικό. Μας απασχολεί μόνο αυτό που φωνάζει η τηλεόραση, όλους μας. Δηλαδή τα λεφτά και το στομάχι. Αν θα τα κάνουμε πολλά ή αν θα μπορούμε να ζήσουμε. Και δεν ξέρουμε, φωνάζει η γραφή. Το φωνάζει η γραφή. Ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Δεν ζούμε μόνο με το να έχουμε. Γιατί αυτοί που έχουν πολλά, πάρα πολλά λεφτά, κάποια στιγμή του Θεού θέλοντος, καταλαβαίνω ότι δεν μπορούν να τους προσφέρουν τίποτα τα δισεκατομμύρια που μπορεί να έχουν. Κατά τίποτα. Λοιπόν, από το μυρμήγκι λοιπόν, από τα ζώα κατώτερος. Από το μυρμήγκι κατώτερος. Και ακόμα λέει ο προφήτης, ποιος προφήτης είναι αυτό εδώ πέρα, Μιχαίας, φωνάζει και λέει ο άνθρωπος και από τους λίθους πιο ανέστητος έγινε. Δηλαδή από τους βράχους, από το τσιμέντο έγινε πιο ανέστητος. Έγινε. Πώς το λέει. Το λέω ως εξής. Ακούσατε φάραγγες. Και τα θεμέλια της γης. Πού είναι τα βράχια. Ότι κρίσει το Κυρίο προς τον λαόν αυτού. Ότι ήρθε, ακούστε το. Ήρθε η ώρα να κάνει την κρίση το Κύριος. Και το φωνάζει αυτό. Όχι στους ανθρώπους. Αλλά ακούσατε φάραγγες. Στα φαράγγια. Και στα θεμέλια της γης. Που είναι τα βράχια και όχι στους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι είναι χειρότεροι από αυτά, δεν ακούνε. Και καλεί ο προφήτης εδώ τη κτήση, τα άψυχα να απαντήσουνε. Τι λέτε, απαντήσανε, γιατί ο άνθρωπος στο μεγαλύτερο έγκλημα που έγινε, τη Σταύρωση του Κυρίου, δεν χαμπάρισε τίποτα. Ενώ τα βράχια σπάσανε και ανοίξανε. Και οι τάφοι ανοίξανε. Οι άνθρωποι παίζανε ζάρια από κάτω. Οι άνθρωποι κοροϊδεύαν από κάτω. Αυτό που κάνουν σήμερα οι βαπτισμένοι χριστιανοί. Είναι βαπτισμένοι, είναι μυρωμένοι, τα έχουν όλα. Αν ο Κύριος τους λέει κάτι, αν τους λέει κάτι, αν και τα λοιπά, τελείωσε. Είναι σοφοί, είναι παντογνώστες, έχουν ανακηρύξει τη λογική τους σε θεότητα και δεν χρειάζεται ο Θεός καθόλου. Γι' αυτό πάμε όπως πάμε, που λέει ο λαός, κατά κρυμών. Ο προφήτης λοιπόν λέει ότι και από τα βράχια και από τα θεμελιά της γης ο άνθρωπος είναι χειρότερος. Γιατί αυτά ακούσανε και είδανε, είχαν και μάτια στη Σταύρωση του Κυρίου και σκιστήκανε και σκίστησαν, λέει, η βράχη. Και λέει κάπου αλλού ότι δεν θυμάμαι που το λέει, και οι λύθοι και κράξονται, θα βγάλουν φωνή και θα μιλήσουν. Και ο άνθρωπος μούγκα, ο άνθρωπος μούγκα. Άλλα πράγματα τον συγκινούν τον άνθρωπο, άλλα πράγματα τον συγκινούν τον άνθρωπο. Ακόμη δεν φτάνει ολόκληρη αυτή η συμπεριφορά που είπαμε, από τα ζώα, από τα πτηνά, από το μυρμήγκι, από τα ντουβάρια, από τις πέτρες, χειρότερος ο άνθρωπος. Ακόμα λέει ότι μοιάζει με τα φίδια. Μοιάζει με τα φίδια. Το λέει ο Δαβίδος εξής. Υιός ασπίδος υπό τα χείλη αυτών. Βλέπουμε εμείς το φίδι που είναι έτοιμο και έχει καμουφλαριστεί και είναι έτοιμο να μας αγκώσει. Το βλέπουμε. Τι έχει μέσα στο στοματάκι του. Δηλητήριο. Δηλητήριο έχουν τα στόματα πολλών ανθρώπων. Και με αυτό το δηλητήριο στέλνουν στην κόλαση από τώρα ψυχές. Και τι εννοώ με αυτό. Μία συκοφαντία.
ένας φθόνος κλπ. Μπορεί να στοιχήσει σε οικογένειες και σε λαούς ακόμα συμφορές μεγάλες με τη ζήλια και το φθόνο. Αυτό είναι ιός ασπίδος, σημαίνει δηλητήριο ο ιός με γιώτα. Πώς λέμε το μικρόβιο ιός, η ασπίδα ήταν στα μέρη εκείνα φίδι που είχε δηλητήριο στο στόμα και παραμόνευε να αγκώσει. Έτσι είναι οι περισσότεροι άνθρωποι, σαν τα φίδια. Μάλλον ο Χρυσόστομος είπε, όχι, κατώτερη από τα φίδια. Τα φίδια κάνουν κάτι το εντελώς φυσικό που το έχουν. Εσύ δεν το έχεις εκείνο, δεν πήρες κάτι τέτοιο, εσύ το έκανες μόνος σου αυτό. Άρα λοιπόν, συνοψίζω όλα αυτά, κατώτερος από τα πτηνά, από το μυρμήγκι, από τα ζώα, από τα λιθάρια, από τα φίδια, κατώτερος ο άνθρωπος. Αυτό σημαίνει, έπεσα σε λάκκο κατώτατο. Αυτή είναι η πτώση, το πέσιμο που έκανε ο Αδάμ και κάθε Αδάμ σε κάθε εποχή, που αφήνει τον εαυτό του να τον παρασύρουν όλα τα κύματα και τον βουλιάξουν στο βυθό, στον Άδη. Αλλά όμως εμείς οι ανέστητοι και οι αχάριστοι, οι ανόητοι και οι πιο σκληροί από τους λίθους, οι κατώτεροι πάντων, οι ελεηνοί, οι μηδαμινοί, πώς να μιλήσω, τι να είπω, πώς να εκφραστώ, οι μισιάσιμοι και οι ασύνετοι πάντων, και πιο ασύνετοι σημαίνει πιο άμυαλοι από όλους, πιο άμυαλοι, ελπάνε σε σοφός, έχασε το τρένο που σου οδηγεί ψηλά και η σοφία σου αποδείχθηκε μορία. Ασύνετη λέει, ενώ είσαι σοφή, γιατί εμοράνθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και δεν ασχολούνται με σωτηρία τους. Λοιπόν, ασύνετοι οι άνθρωποι όλων, σήμερα και το σήμερα θα διαρκεί, προσέξτε, το κησία μας δεν λέει ούτε χτες ούτε αύριο. Δεν υπάρχει στην κησία χτες καθόλου. Βρισκόμαστε συνεχώς στο σήμερα. Λέει, σήμερα εάν της φωνής μου ακούσετε, γράφει για γραφή, αν ακούσετε τη φωνή μου, μη σκληρύνετε τις καρδιές σας. Να μην κάνετε σκληρές τις καρδιές σας, σαν τους Εβραίους που τους έκανε ένα σωρό ευεργεσίες και τον επίκρανε τον Κύριο. Και σε εμάς λέει, σήμερα αποβάλλετε τη σκυράδα. Γιατί κοιτάξτε, έρχεται η ώρα. Αυτό που κουβαλάμε, το ανθρώπινο σώμα που είναι δώρο Θεού, αυτό που το τίμησε ο Κύριος, γιατί το φόρεσε σαν άνθρωπος και έφαγε σαν άνθρωπος και κουραζότανε σαν άνθρωπος και περπάτησε σαν άνθρωπος και νίσταζε σαν άνθρωπος και πόνεσε σαν άνθρωπος. Γιατί υπάρχουν μερικοί που λένε ότι δεν ήτανε ουσιαστικά σώμα ανθρώπινο. Έλα όμως που τα γράφει μέσα η εγγραφή όλα εκείνα και λέει, έλαβε εντελώς ανθρώπινο σώμα, αλλά αναμάρτητο όμως. Αλλά αναμάρτητο. Σήμερα ακούστηκε στην εκκλησία. Τι σε ελέγξιμε περί αμαρτίας, τι σε ελέγξιμε στο Ευαγγέλιο του σημερινό, ποιος θα με ελέγξει από εσάς, τους Εβραίους, που ζητάτε να με σκοτώσετε, το λέγει αυτό, ζητάτε να με σκοτώσετε. Έλατε, πέστε μου, ποια είναι το κακό που σας έκανα. Ποιος μπορεί να με ελέγξει για ένα μικρό δόλο που μπορεί να το είπε η γλώσσα μου ή να το έκανα. Έλατε. Δεν τολμούσε κανείς να του πει τίποτα. Μάλιστα γράφει ότι κρεμόντουσαν όλοι από τα χείλη του. Μέλι έσταζε από το στόμα του. Και τώρα από εκεί και πέρα τι έγκλημα έκαναν οι άνθρωποι και φώναξαν και οι πέτρες. Είναι κατανόητο, δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Πιάνουμε τόσο όσο μπορούμε. Γιατί άμα πιάναμε το μέγεθος της προσφοράς του Κυρίου, τρέλα θα παθαίναμε. Θα βουλιάζαμε. Δεν αντέχαμε. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν το σώμα το ανθρώπινο είναι ανεβασμένο εκεί ψηλά.
των μαθητών, ορόντωσε ανελήφθης. Παρακαλώ, στέκω στη λέξη ανελήφθης. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ψάλλουμε. Ανελήφθης, δηλαδή Κύριε από τη γη, μόνον εσύ σαν Θεός το ανθρώπινο σώμα το πήρες και ανέβηκες, ανέβηκες μέχρι που κάθεσαι στα δεξιά του Πατέρα. Μέχρι που κάθεσαι στα δεξιά του Πατέρα. Αν αυτό σημαίνει ανελήφθης. Και λέει ενδόξη. Το ενδόξη ήταν οι άγγελοι, λέει άγγελοι προπορεύονταν, άγγελοι ακολουθούσαν. Είναι δυνατόν. Όταν βασιλιάς κάνει την εξοδό του, δεν έχει μπροστά ακολουθία, δεν έχει πίσω ακολουθία. Εδώ δεν συλλαμβάνει το ανθρώπινο μυαλό. Τι μπορεί να έχει γίνει. Σήμερα πάλι διάβαζα, το έχω διαβάσει αρκετές φορές στον Γέροντα Παΐσιο. Του ρωτάει, Γέροντα, έχετε δει Άγιο, Γέροντα, έχετε δει Παναγία, Γέροντα, έχετε δει, και το του λέει καλόγρια. Και, αλλά πρόεξε, δεν θα στο πω, αλλά να μην το πεις, λέει. Και τι σ' ανέφερε εκεί πέρα, ότι είδε τον Άγιο Κικυλιανό, κάπως έτσι το όνομά του, Και, Λουκυλιανό, ναι. Λοιπόν, αλλά μαζί του λέει, είχε μαζί και τον Άγιο Παντελεήμονα. Τον έφερε μαζί του, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, για να του πλύνει τις πληγές που είχε, λέει. Γιατί ο Άγιος Παντελεήμονας γιατρός ήταν. Παναγία μου Χριστέ. Μην τα συζητάμε τώρα. Μην τα συζητάμε τώρα για τα πράγματα. Είναι, τα διαβάζουμε και λέμε σε ευχαριστούμε. Και παίρνει αυτό που πρέπει να πάρει η ψυχούλα μας, ώστε να λέει δόξα σοι το δείξατε το φως. Δεν υπάρχει τα μεγαλεία του Θεού. Κύριε, τις διηγήσετε τα μεγαλεία σου. Ποιος θα μπορεί να διηγηθεί τα μεγαλεία τα δικά σου. Δικά σου τα μεγαλεία. Μας καλείς και εμάς να γίνουμε μέτοχοι στα δικά σου μεγαλεία. Αυτό έγινε με την ανάληψη του Κυρίου. Το δικό μου σώμα, το δικό σας σώμα. Τώρα γίνεται η διεργασία. Σε όλα τα πράγματα γίνεται η διεργασία. Όταν προκειμένου να κάνουμε κάποιο έργο, προετοιμαζόμαστε για να το κάνουμε το έργο. Λοιπόν, τώρα γίνεται η διεργασία για να μεταποιηθεί τούτο το σώμα που φοράμε από υλικό σε πνευματικό. Και μάλιστα θεοποιημένο. Αυτό το κάνει ο Κύριος μας. Αυτός είναι, ας μου το επιτρέψει, ο μηχανουργός, ο τεχνουργός, ο καλλιτέχνης, πέστε το πως θέλετε, που με κάνει τη μεταποίηση του σώματός μας. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε άμα σας αφήσει, ελάκο κατωτάτο. Να κάνουμε βουτιά κάθετα, να πάμε στον πάτο κατευθείαν. Εκείνος από τον πάτο μας ανέβασε. Αυτός είναι ο καταβάς που κατέβηκε, ο Κύριος, και αυτός είναι που ανέβηκε και μας ανεβάζει και εμάς. Λοιπόν, σήμερα, προσέξτε αυτό που είπα προηγουμένως, απόλαυσαν οι άγγελοι αυτό που επιθυμούσαν. Από πολύ χρόνο. Σήμερον είδαν οι αρχάγγελοι αυτό που άλλοτε επιθυμούσαν. Δηλαδή τον άνθρωπο να λάμπει τον άνθρωπο. Να λάμπει πλησίον του Θεού, στα δεξιά του. Όταν γιορτάσουμε το γεγονός, αυτό να το γιορτάσουμε κάθε μέρα. Η εορτή δεν είναι μια φορά το χρόνο. Το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Η εορτή βιώνεται καθημερινά. Αυτή η διεργασία που λέγαμε προηγουμένως, βιώνεται στην προσευχή, βιώνεται στην εκκλησία, βιώνεται στην ανάγνωση που κάνουμε, βιώνεται στα έργα που μπορεί να κάνουμε. Γίνεται η μεταποίηση. Άρα, για να μην τραβάμε κανένα με το μέρο μας, δεν κάνουμε κανένα έργο μεταποίησης. Βέβαια, πώς θα γίνει, να δει ο άλλος να μυριστεί. Διότι τούτο υπήρξε παλαιά διακαής επιθυμία των αγγέλων, λέει, το να δούνε τον άνθρωπο στα δεξιά του θρόνου του Θεού ήταν παλιά επιθυμία που έκαιγε μέσα στους αγγέλους, διακαής που έκαιγε αιώνια μέσα τους,
Πότε θα δούμε τον άνθρωπο να ανέβει στη θέση που ήταν και ακόμα πιο ψηλά? Το επιθυμούσανε. Λέει πάλι ο Ρωσόστομος σε ένα κομμάτι μέσα εδώ, ότι κάποιος κάνει μια παράβαση και μπαίνει στη φυλακή. Ο φίλος που τον έχει, αν είναι πραγματικός φίλος, στεναχωριέται. Πώς το έκανε μωρέ αυτό, αν είναι πραγματικός φίλος, πώς μπήκε στη φυλακή? Θεέ μου, βόηθησε τον να βγει από μέσα. Μια τέτοια συμπεριφορά και οι άγγελοι έδειγναν. Είδαν τον άνθρωπο να μπαίνει, να πέφτει στο λάκκο του, το βαθύ λάκκο, και έλεγαν, Θεέ μου, ξαναδώσε τη δόξα, βγάτησε από το λάκκο που είναι η φυλακή, έξω από το λάκκο να ζήσουν μαζί σου, κοντά σου, όπως ζούμε κι εμείς. Και όταν είδαν, λέει, να ανεβαίνει ο άνθρωπος, να ανεβαίνει ψηλά, ανέβει ο Κύριος, θα τα ακούσουμε σαν αντίψεως, ένα λαλαγμό εν φωνή σάλπικος. Εδώ γίνεται η αποτύπωση της μια πραγματικότητα που δεν τη ζούμε εμείς. Λέει, ανέβει ο Κύριος, ανέβηκε. Από πού? Από το κατώτατο λάκκο. Και τι έφερε μαζί του? Τα λάφυρα. Ποια λάφυρα? Τον άνθρωπο που τον είχε αρπάξει ο διάβολος, τώρα τον πήρε από το στόμα και ανεβαίνει. Και τι γίνεται? Εν αλαλαγμό. Ακούγονται κραυγές, φχαράς, φωνές. Ω, ζητώ! Ένα τέτοιο ακούγεται. Από ποιους? Εν φωνή σάλπικος. Και μάλιστα σάλπικες, λέει. Σαν να είναι σάλπικες ακούγονται. Έτσι τα ακούει ο Δαβίδ. 1080 χρόνια πριν τα βλέπει και τα περιγράφει. Και είναι το γεγονός της ανήψεως. Ανέβασε τον άνθρωπο ψηλά ο Θεός. Αυτά, χωρίς να τα ακούσεις, λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, πως δε ακούσωσι χωρίς κηρύσσοντος. Πως είναι δυνατόν να τα ακούσεις αυτά χωρίς να υπάρχει ο κήρυκας? Δεν πάω, τα ξέρω. Βρε άνθρωποι του Θεού, δεν ξέρεις τίποτα. Αφού άλλοι που ζούσαν στο Θεό με ένα νύχτα και τώρα μέσα του λένε, δεν ξέρουμε τίποτα. Εσύ λες, τα ξέρεις όλα για να μάθεις τίποτα? Λοιπόν, υπέφεραν τα χερουβίμ ακόμα και όταν φρουρούσαν την είσοδο που ήταν άδειος ο παράδεισος. Υπέφεραν. Δεν αντέχουμε να είμαστε φρουροί του παραδείσου. Εδώ μέσα κάποιοι κατοικούσανε, χάσανε την ευτυχία τους και εμείς νιώθουμε και εμείς πικρία για αυτό το πράγμα. Και σημειώνω και τελειώνω, ο Ιερός Χρυσόστομος τα εξής. Είναι δυνατόν οι άγγελοι να μην ένιωθαν πίκρα που έλειπε κάποιος νοικοκύρης μέσα από τον παράδεισο? Όχι ο Θεός, ο άνθρωπος έλειπε, τον νοικοκύρευε τον παράδεισο. Το Γεωβάνι ήταν νοικοκυρεύει τον παράδεισο. Και κάποια στιγμή είπε, γεια. Λοιπόν, αυτό το χώρο λοιπόν το φυλάγαν άγγελοι. Και αισθανόταν πίκρα, λέει. Πίκρα, δυσκολία, δυστυχία, ό,τι θέλετε πέστε. Και λέει, μα πώς είναι δυνατόν? Εδώ άνθρωποι νιώθουν για τον συνάνθρωπό τους όταν του συμβαίνει κάτι κακό, δυστυχία. Και φέρνει παράδειγμα το Μωυσή. Και λέγει, ανέβηκε στο όρο Σινά, όσοι έχετε πάει και θα ξαναπάτε, επάνω στο όρο Σινά ανέβηκε και πάρει εντολές. Και όταν κατέβηκε βρήκε να ανατρέπουν τα είδωλα οι Εβραίοι. Φοβερό πράγμα. Πήγε να πάρει, το κάλεσε εδώ να πάρει εντολές, και όταν κατέβηκε κάτω άκουσε και εκείνος έλεγε ακούς, αλλά λατρείας ειδόλων. Και έσπασε τις πλάκες εκεί ο Μωυσής. Και είπε τότε ο Μωυσής το εξής, το έχω μπροστά μου εδώ, ή μεν, όταν είδε αυτό την πραγματικότητα, τους ανθρώπους ομαδικά, σαν λαός να έχουν βουτήξει στο λάκκο του βαθιά, ή μεν αφήνεις αυτούς, ή τους συγχωρείς αυτό που έχουν κάνει, ένιωσε στεναχώρια. Ήταν αρχηγός ενός λαού που είχε πάρει στράτα στραβή. Και λέει, ή τους αφήνεις την αμαρτία αυτή που κάνουν τώρα, ή και εμένα βγάλαμε από το βιβλίο της ζωής. Το είχε γραμμένο το Μωυσή για το βιβλίο της ζωής. Για να πάει στον παράδεισο. Του λέει, δεν θέλω Κύριε, άμα δεν πάνε αυτοί μέσα στον παράδεισο, άμα δεν συγχωρείς την αμαρτία,
Δεν θέλω κι εγώ να είμαι γραμμένο στο βιβλίο σου μέσα. Αυτό θέλει να δείξει το πόση στεναχώρια, πόση θλίψη πήρε ο Μωυσής όταν είδε να αμαρτάνουν και να πιστεύουν και να λατρεύουν τα είδωλα. Συγχώρεσέ τους, είπε. Είναι ακριβώς το ίδιο με του Κυρίου. Πάτε ράφες αυτής. Δηλαδή αυτό σημαίνει, έχει μια ανταπόκριση σε εμάς. Το ίδιο κάνει και εσύ στη συμπεριφορά του αδελφού σου. Το ίδιο κάνει και εσύ. Προσευχήθηκε και στον Θεό να μην τους τιμωρήσει. Και εμείς το ίδιο χρέος έχουμε. Να δώσουμε και εμείς άφεση, όπως έδωσε ο Μωυσής. Πάμε και λίγο παραπέρα. Λέγει, βλέπεις, ακούστε, την ασέβεια και πονάς για αυτούς που τιμωρούνται. Ναι, λέγει, δια τούτο υποφέρω, διότι τιμωρούνται και δίδουν αφορμάς δικαίας τιμωρίας. Και ο Εζεκιήλ όταν είδε τον άγγελο να εξολοθρεύει το λαό, ο προφήτης Εζεκιήλ, όταν είδε τον άγγελο να εξολοθρεύει το λαό του Ισραήλ, γιατί είχαν πέσει στο λάκκο και δεν θέλανε το Θεό με τίποτα. Όταν λοιπόν είδε, λέει, άγγελο να εξολοθρεύει το λαό, φώναξε με όλη τη δύναμή του, εθρύνησε και είπε, «Ήμι Κύριε, ότι εξαλείφεις Συ το κατάλοιπον του Ισραήλ, αλίμονο Κύριε, και τα πομινάρια, τα λιγοστά που έχουν μείνει, θα τα αφανίσεις από τη μέση». Ένιωθε πόνο, παρότι είχαν κατάντια, ζητούσε, «Αλίμονο, ας τους Κύριε, δώσε, κάνε μακροθυμία για να σωθούνε». Αυτό είναι το πνεύμα. Δηλαδή, και συνεχίζει, «Πλην εν κρίση και μη εν θυμό, ή να μη ολιγουστούς ποιήσεις ημάς. Όμως Κύριε, άμα μας βλέπεις και αμαρτάνουμε συνεχώς, να μη χρησιμοποιήσεις μη εν θυμό», μη το θυμό σου, ελέγξεις με το λέει, μέσα στο, πες το, στο ξάψαλμο, στον ξάψαλμο μέσα, μη το θυμό σου ελέγξεις με, αλλά εν κρίση. Η κρίση είναι, έχει μέσα δικαιοσύνη, έχει μέσα αγάπη, έχει τέτοια πράγματα. Βάλε και λίγο τέτοια πράγματα μέσα, γιατί άμα Κύριε εφαρμόσεις το θυμό, πάμε όλοι περίπατο. Πάμε σαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Έτσι πάμε. Που δεν θα μείνει τίποτα. Αδελφοί μου, τελειώνοντας λέω το εξής. Πολλοί τιμηθήκαμε από τον Κύριό μας και Θεό μας, την Αγία Τριάδα. Πολύ μας τιμάει ακόμα ο Κύριος. Αλλά δεν μπορούμε να φανταστούμε και ποια τιμή μας περιμένει. Αν σταθούμε όσο μπορούμε, όχι παραπάνω, γιατί θα πάθουμε κάτι. Αν σταθούμε όσο μπορούμε, στα πόδια μας όρθιοι. Αν σταθούμε, θα τιμηθούμε. Θα αυξήσουμε, θα πολλαπλάσουμε την τιμή που και εμείς μαζί με το χορό των αγγέλων θα δοξάζουμε τον Κύριο. Αμήν. Θέλει να πει κανείς κάτι? Θα είμαστε και την άλλη Δευτέρα εδώ. Να έρθουμε. Ας έρθουμε παρακαλώ. Ας έρθουμε. Δεν πειράζει. Να έρθουμε. Γιατί για αυτά τα πράγματα πρέπει να τα κυνηγάμε. Δεν τιμάτε μένα. Εγώ ξέρω ποιος είμαι. Μην νομίζετε ότι είμαι κάτι που μου το φυτεύει ο διάβολος μέσα μου. Όχι, το φυτεύει και αυτό. Δεν σας το κρύβω. Αλλά θα δεχθώ ότι κάτι είμαι. Τι είμαι? Αλίμονο σε μένα. Ξέρω τούτο εδώ πόση βρωμιά έχει μέσα. Βρωμιά, όχι τίποτα, αλλά βρωμιά. Άρα ο Κύριος λέει, δώσε μου την και εγώ θα σε τακτοποιήσω. Να είναι ευλογημένο. Πάμε. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και της εκ της μνήμασης.
ζωή χαρισάμενος. Αναστάς ο Ιησούς από τον πάθο, καθώς προείπε, έδωκε ημί την αιώνια ζωή και τον μέγα έλεος. Αμήν.